Αρκετά ήταν τα τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν χθες στα Γιάννενα, με τραυματισμούς μάλιστα των επιβατών των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε αυτά. Από θαύμα γλίτωσαν σήμερα τα ξημερώματα δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα στο 3ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού, όταν το περιπολικό που οδηγούσε αστυνομικός του τμήματος Ιωαννίνων βγήκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία από την πορεία του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στήλο φωτισμού. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού και ελαφρά ο συνάδελφός του που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Ένας ακόμη τραυματισμός, ευτυχώς όμως ελαφρά, σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, όταν δυο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου. Σοβαρές ζημιές όμως σε κατάστημα ρούχων στην οδό 28 Οκτωβρίου προκλήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στην πορεία που ακολούθησε μάλιστα, το όχημα παρέσυρε ένα δέντρο και έναν μικρό κάδο απορριμμάτων. Ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Νιάρχου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό άβλακα στην άκρη του δρόμου.